Έχουμε... Θέλει μία μίξη. Κύριε Μάτζο, έχουμε μία, και σε όλους απευθύνομαι φυσικά, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, σύνδεση με την αίθουσα ειδήσεων και τον Χρήστο Τσιγουρή. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι έχουμε? Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη μετά από πρωτοβουλία του κυρίου Κασελάκη, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Επικοινώνησε με τον κύριο Ανδρουλάκη, του έδωσε θερμά συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη και την επανεκλογή του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Αλλά δίνει ο κύριος Κασελάκης συγχαρητήρια και στο ΠΑΣΟΚ συνολικά για τις άψογες δημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Ως πρόεδρος τηλεφώνησε στον κύριο Ανδρουλάκη? Ο κύριος Κασελάκης τηλεφώνησε ως πρόεδρος? Τώρα ο ίδιος έχει πει, Έλλη, ερμηνεύοντας το καταστατικό, ότι θα έπρεπε να θεωρείται ότι είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν αναγνωρίζει το ότι... Στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε de facto και de jure, είμαι de facto και de jure πρόεδρος. Συνεπώς έχει απαντήσει ο ίδιος. Οπότε μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το τηλεφώνημα, είναι πολύ ενδιαφέρον, Εύα. Και βέβαια δίνει και τροφή έτσι για πολλές φοβάμαι ότι θα ξεκινήσουν καινούργιες αντάρες στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό. Νομίζω ότι μπορεί κανείς, Έλλη, να διακρίνει και ένα παράπονο ίσως σε ό,τι έχει να κάνει πίσω από τα συγχαρητήρια στο ΠΑΣΟΚ συνολικά για τις διαδικασίες, με βάση τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία δεν ξέρουμε. Πάντως, για να θυμίσουμε, Χρήστο, τι έγινε χτες, εσύ τα παρακολούθησες λεπτό προς λεπτό. Η άλλη πλευρά, το άλλο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον θεωρεί καν υποψήφιο. Δηλαδή, τον απέκλεισαν χθες στην Κεντρική Επιτροπή, το έβαλαν μπλόκο από το να είναι υποψήφιος. Θα δούμε τι θα γίνει στο συνέδριο, αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Ήθελα να σε ρωτήσω από την πλευρά της χθεσινής πλειοψηφίας, τηλεφώνησε κανείς τον κύριο Ανδρουλάκη? Για παράδειγμα, ο κύριος Παπάς ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Έως τώρα δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Νομίζω ότι θα το πληροφορηθούμε άμεσα εάν υπάρχει τέτοιο τηλέφωνο. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι οι φουρτούνες είναι τέτοιες τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που εστιάζουν πάρα πολύ στο πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, αν αναφέρεσαι ειδικά σε αυτή τη νέα πλειοψηφία. Καθότι φοβάμαι ότι οι εικόνες που είδαμε χτες, εικόνες έντασης και σύγκρουσης, μπορεί να μην είναι τα χειρότερα, αλλά μπορεί στο συνέδριο, αν αυτό γίνει τουλάχιστον με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, μπορεί να δούμε ακόμα χειρότερα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Πάντως, Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ.